Μέχρι να πάει Αθηνά Οικονομάκου στη Μύκονο. Καρδάμιλα. Μέχρι να πάει, θα το λέω, μέχρι να πάει η Αθηνά Οικονομάκου στη Μύκονο, πήγε ο Άρης Ορηλέδης στη Μύκονο για να λιάνει το έδαφος εκεί. Να, έχουμε τόσο πει ότι είναι εκεί η κοπέρα του, η Μαριλίνα, εργάζεται σε νυχτερινό κέντρο στη Μύκονο. Ο Πέτρος Νάζος εξασφάλισε πλάνα εδώ από τα σοκάκια της Μυκόνου στο Μύκονος Live TV, που περπατάνε, κάνουν βόλτα πάρα πολύ αμέριμνη και χαλαρή. Και από ό,τι ξέρω, δεν είχε πολύ κόσμο τώρα στο νησί, οπότε είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Και ήτανε να μην ξεκινήσει το ειδήλιο Λιάγκα Αντωνά, ξεκίνησε και ο Σοϊλέδης να εκδηλώνεται φουλ. Αλλές αντίπεινα είναι αυτά τώρα εσύ. Αντίπεινα δεν ξέρω αν είναι, αλλά σίγουρα είναι μία καλή στιγμή. Σου λέει, αφού το έχεις και εσύ προχωρήσει, και εγώ μπορώ επιτέλους να εκδηλωθώ. Μία σου και μία μου θα το μετανιώσω. Φιλιά σε και εσύ, φιλιά με και εγώ. Τι ρομαντικό. Γιατί τον βρίζανε τον άνθρωπο και του λέγανε ότι εσύ ήσουν με την κοπέλα ενώ ήταν η Μαρία στο Survivor κτλ. Σου λέει, τώρα που την αποκατέστησε τη Μαρία, ας κάνω και εγώ να μας πει ο Ισίδωρος τι ρομαντικό. Τι ρομαντικό όμως, παιδιά, ο άνθρωπός σου να έρχεται να σε παίρνει από τη δουλειά ή να σε πηγαίνει. Τη Μαρία Αντωνά την είχε πάρει ποτέ από το ραδιόφωνο. Τη έφτιαχνε την τσάντα με το μήλο να έτσι, πάρει για το γραφείο. Ενώ σε εκείνη, όταν σχολάει, πάει και την παίρνει. Εδώ τη έκανε και πρωινό, φάγανε το πρωινό, είναι το καλύτερο γεύμα τη ημέρα. Πάντως να πούμε ότι ο Άρης δεν έχει τοποθετηθεί, αν δεν καλώ, πουθενά. Δεν έχει μιλήσει σε κανένα και κανάλι, κανένα πέσιμο. Όχι, γενικά τίποτα. Κοίταξε, είπε όμως στο podcast που έκανε με τη Δάφνη την Καραβοκύρη. Ότι στην αρχή της σχέσης, δεν ξέρεις πόσο καιρό θα σου πάρει να μπει σε μια καινούργια σχέση μετά το χωρισμό σου, αλλά αυτός μπήκε κατευθείαν και κατηγορήθηκε και γι' αυτό και τον περίμεναν και οι κάμερες. Και χθες η κοπέλα του μπήκε πριν το χωρισμό. Αυτό είπε ότι. Έτσι λένε, Μαρία μου. Οι κακές γνώσεις. Εμείς δεν επιβεβαιώνουμε. Χώρισαν και μετά προχώρησε στην ζωή του. Και χθες η κοπέλα του ανέβησε αυτή τη φωτογραφία που είναι τόπλες στην πισίνα. Και ποζάρει και αγκαλιά με τον Άρη στο τζακούζι και μόνη τη τόπλα στην πισίνα. Υπέροχα περνάνε. Ωραία, περνάνε. Νίκο, πού πάω? Α, ναι! Είχαμε χθες την νίκη του Παναθηναϊκού. Συγχαρητήρια. Πήραν το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, μάλλον. Συγχαρητήρια στα παιδιά να πούμε. Μάλλον είναι το γούρι της ομάδας, διότι πήγε ετοιμόγενη εκεί στην κερκίδα να χειροκροτήσει την αγαπημένη της ομάδα. Πηγαίνει πάρα πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό. Την έχουμε δει και άλλες φορές. Και ήταν εκεί με τον άντρα της, τον Βασίλη του Σταθοκοστόπουλο. Πανηγύρισαν. Κέρδισε και η ομάδα. Άντε να γεννήσει η Κωνσταντίνα με το καλό. Όλα τα καλά. Πολλά γούρι ήταν η ομάδα. Γούρι ήταν η ομάδα που έδωσε τον καλύτερό του σε αυτό και κέρδισε. Σωστό.